Καλησπέρα σε όλους και όλους. Ευχαριστούμε για την απόψινή σας παρουσία, στην παρουσίαση ενός εξόχου βιβλίου, ενός εξόχου συγγραφέα. Του Hans Joachim Lang. Να σας συστήσω τον Hans Joachim Lang, ο οποίος γεννήθηκε στην Γερμανία, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Τίβικε, όπου ειδικεύθηκε σε γερμανικές ιστορικές και πολιτισμικές σπουδές, καθώς και στην πολιτική επιστήμη. Αποφύτησε και πήρε το δακτορικό του από το ίδιο πανεπιστήμιο με ειδικότητα στη γερμανική γλωσσολογία και έχοντας ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές του διατέλεσε επιστημονικό συντάκτης στη καθημερινή εφημερίδα στο Tübingen και το 1998 απονεμήθηκε ένα πολύ σπουδαίο βραβείο δημοσιογραφίας, το Vechta Prize. Είναι ένα ετήσιο βραβείο το οποίο δίνεται σε δημοσιογράφους των οποίων το έργο έχει προσελκύσει την προσοχή του κοινού στην πολιτική διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τις παραβιάσεις της δημόσιας υγείας και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και μάλιστα οι τιμόμενοι με αυτό το βραβείο επιλέγονται από το Freiheit der Presse, δηλαδή από το έγκλημα ελευθερίας του τύπου της Γερμανίας. Πέρα από τις δημοσιογραφικές του δραστηριότητες, ο Hans Joachim Lang διδάσκει τακτικά στο Πανεπιστήμιο του Τίπικερ μαθήματα στους τομείς της σύγχρονης ιστορίας καθώς και των ιστορικών και πολιτισμικών μελετών από το 2008. Από το 2013 υπηρετεί επίσης ως επίτιμος καθηγητής του Ινστιτούτου Ιστορικών και Πολιτισμικών Μελετών του Ludwig Uhland στο Πανεπιστήμιο του Τίπικερ και παράλληλα με τη διδασκαλία ο καθηγητής Lang είχε πλήθους δημοσιεύσεων στον τομέα της γερμανικής ιστορίας με ιδιαίτερη έμφαση στο ολοκαύτωμα και την ιατρική κατά τη διάρκεια του εθνικοσοσιαλισμού, έχοντας επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στα θύματα της ναζιστικής ιατρικής. Για το έργο του, την Name der Nummer, δηλαδή τα ονόματα των αριθμών, έχει λάβει πολυάριθμα διεθνή βραβεία, όπως το Medal of Excellence Leonhard Fuchs από το τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου του Τίνικερ το 2008, το βραβείο ερευνητή του Κέντρου Ιατρικής μετά το Ολοκαύτωμα το 2017 και το πολυπόθητο βραβείο, το οποίο δεν προγεννώ στην Γαλλική, πάντως είναι ένα διεθνές βραβείο του Ιδρύματος του Auschwitz, στις Βρυξέλλες του 2004. Το βιβλίο του, οι γυναίκες του Block 10, ιατρικά πειράματα στο Auschwitz, έχει κυκλοφορήσει ήδη και στα πολωνικά, στα φιλανδικά και στα τσεχικά. Τον Σεπτέμβριο του 2016, ο Hans Joachim Lang διορίστηκε από τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου στη Ιστορική Επιτροπή για τη διερεύνηση της ιστορίας της ιατρικής σχολής του Reichsuniversität Strasbourg. Είναι μια επιτροπή διεθνής ως προς τη σύνθεσή της και ανεξάρτητη στο καταστατικό της και έργο αυτής της επιτροπής είναι η διερεύνηση της γερμανικής ναζιστικής περίοδου του Πανεπιστημίου μεταξύ των ετών 1941-1944. So, ich habe gerade einen Lebenslauf gelesen, Verlag. Herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft. Zu der ja zu kommen, um dieses, über dieses großartige Buch und ihre Forschung zu sprechen. Es ist wichtig, dass es ist selten, dass ein ausländischer Schriftsteller nach Veria kommt, um mit uns über ein eigenes Buch vorzustellen. Weil Veria eine kleine Stadt ist und solche Präsentationen nur in Athen und Thessaloniki stattfinden. Und natürlich, ich danke, vielen Dank für die Ehre, dass der Verlag mir zuteil werden lässt. So, tatsächlich, wie ich schon Ihnen gesagt habe, taucht Ihr Buch über die medizinischen Experimente in Auschwitz in einer Stadt auf, in der der größte Teil ihrer jüdischen Bevölkerung in Auschwitz genau deportiert und ermordet wurde. Ευχαριστώ τον κύριο Lang για την παρουσία του, για την προθυμία του να έρθει να μας παρουσιάσει αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο βιβλίο, σε μία πόλη στην οποία σπανίζει ένα τέτοιο είδους γεγονός, δηλαδή να έρχεται ένας ξένος συγγραφέας να μας παρουσιάσει ο ίδιος το βιβλίο του. Ευχαρίστω τον εκδοτικό προσωπικά για την τιμή την οποία μου έκανε
να έχω τη δυνατότητα να παρουσιάσω εγώ τον κύριο Λακ και βεβαίως το βιβλίο του, το οποίο πραγματεύεται τα ιατρικά πειράματα στο Auschwitz, παρουσιάζεται σε μια πόλη που ο συντηρητικός εβραϊκός πληθυσμός της μεταφέρθηκε και εξοντώθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz-Birkenau. Βεβαίως θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την κυρία Νίκη Αντενάιερ, Αναστασιάδη, ένα τρίλο στα ελληνικά γράμματα, μια εξαίρεση προσωπικότητα. Είχα την ευκαιρία να την γνωρίσω, δεν με θυμάται βεβαίως, το 1993 στο Μόναχο. Είναι η εκδότρια του επίσης τριλικού περιοδικού Ρωμιοσύνη, του οίκου Ρωμιοσύνη, έχοντας εκδώσει δεκάδες βιβλία σύγχρονων νέων και σύγχρονων Ελλήνων πεζογράφων. Είναι μεγάλη τιμή που είναι κοντά μας και η κυρία Αντενάιερ θα αναλάβει την διερμηνία στη συζήτηση την οποία θα ακολουθήσετε. Τώρα, πάμε λίγο στο βιβλίο. Έχω λοιπόν τη χαρά να παρουσιάζω όχι απλώς ένα σπουδαίο βιβλίο, αλλά ένα πραγματικά συγκλονιστικό βιβλίο και θα εξηγήσω αμέσως για ποιο λόγο. Ο κόσμος νομίζει ότι, μετά από 35 χρόνια, από τότε δηλαδή που συνέβησαν τα γεγονότα, μετά από 75 χρόνια, νομίζουμε ότι όλα έχουν υποθεί γύρω από τον εθνικό σοσιαλισμό, τον ναζισμό και το ολοκαύτωμα και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτό δεν είναι αλήθες. Η ιστοριογραφία γύρω από τον εθνικό σοσιαλισμό και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ειδικότερα είναι μια πρόσφατη ιστορία, η οποία ξεκίνησε συστηματικά, θα λέγαμε, στις αρχές δεκαετίας του 90, κυρία Αντενάιερ, πανευρωπαϊκός, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό συνέβαινε για πολλούς λόγους που δεν είναι της ώρας να εξηγήσουμε. Πάντως να πω ενδεικτικά ότι έπρεπε να διαρριχθούν σιωπές των επιζώντων, αφενός, και αφετέρου έπρεπε να υπάρχει πρόσβαση σε αρχαϊκές διαθεσιμότητες που δεν ήταν καθόλου αυτονόητες στη δεκαετία του 90, ακόμα και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Γιατί εννοούμε αυτό, ότι η πρόσβαση στην πληροφορία για την τεκμηρίωση μαρτυριών ήταν από δύσκολη έως εξαιρετικά αδύνατη. Μόλις στην τελευταία 20ετία έχουμε ευρείες αρχαϊκές διαθεσιμότητες, τόσο από το αρχείο του Auschwitz, αλλά και από, άλλα αρχεία, όπως του Bad Arolsen. Το Bad Arolsen είναι το ίδρυμα, το Ινστιτούτο το Γερμανικό, το οποίο δρεύει στην πόλη Bad Arolsen, κάπου στη Δυτική Γερμανία, και όπου έχουν συγκεντρωθεί περίπου 40 εκατομμύρια αρχεία των Ναζί. Επιπλέον υπάρχουν και άλλες, όπως είναι αυτές του Bundesarchiv, δηλαδή του Ομοσπονδιακού Αρχείου της Γερμανίας, και άλλες μερικότερες. Σίγουρα έχουν γραφτεί πάρα πολλά από τότε μέχρι σήμερα, αλλά πλέον η έρευνα στρέφεται σε καινούργια πεδία, που έχει να κάνει τόσο με τις πτυχές του εθνικού σοσιαλισμού, αλλά και με ειδικότερες πτυχές της λειτουργίας των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Πρόκειται για μια σύγχρονη ιστοριογραφία, η οποία πλέον ασχολείται με επιμέρους ζητήματα, όπως είναι λόγου χάρη η εγωική, η βιοηθική, η μεταχείριση των μαύρων λόγου χάρη που ζούσαμε στη Γερμανία, οι μαζικές εφθανασίες των κατοικιδίων των Εβραίων, η πορνεία στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και άλλα πολλά που δεν έχουμε τον χρόνο δυστυχώς να σας εκθέσω και να αναλύσουμε. Αυτό λοιπόν το βιβλίο το οποίο παρουσιάζουμε απόψε εντάσσεται σε αυτήν την σύγχρονη ιστοριογραφία και μάλιστα αναζωπηρώνει για λόγους που θα εξηγήσω λίγο πιο μετά μια καινούργια συζήτηση γύρω από την φυλετική πολιτική των Ναζί. Ο τίτλος του είναι «Ιατρικά πειράματα στο Auschwitz». Τα πειράματα σε ανθρώπους δεν είναι μια καινούργια ιστορία της περίοδου εννοώ του εθνικού σοσιαλισμού. Πειράματα έχουν γίνει σε ειρηνικές περιόδους και σε δύσκολες περιόδους παντού στον κόσμο. Πειράματα γίνονταν ασφαλώς και πριν την άνοδο των Ναζί στην εξουσία και πριν τη συστηματική εφαρμογή της φυλετικής πολιτικής στους Εβραίους και σε άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που θεωρούνταν φυλετικά κατώτεροι. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι πειράματα, λόγω χάρη στην περίπτωση του εθνικού σοσιαλισμού, είχαν εφαρμοστεί στην Αμερική. 1.500 τουλάχιστον άνθρωποι από την Γουατεμάλα
είχαν υποβληθεί σε πειράματα με τη μόλυνση υγιών ατόμων με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα προκειμένου να εξακριβωθεί η δράση με της Πελιτιλίνης. Πειράματα είχαν εφαρμόσει οι Ιάπωνες σε βάρος πληθυσμών της κατεχόμενης τότε από αυτούς Μαντζουρίας για να εξακριβώσουν τον τρόπο εξάπλωσης του πληθυσμού, όπως επίσης είχε ενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων δίχως αναισθησία, ακροτηριασμοί, υποβολή σε ακραίες συνθήκες ψύχους ή αφυδάτωσης. Στην Σοβιετική Ένωση επίσης, με την δημιουργία εργαστηρίων παρασκευής δηλητηριωδών ουσιών που δοκιμάζονταν πάνω σε ανθρώπους, διότι έως τότε, δηλαδή μέχρι το 1947 μάλλον να πούμε καλύτερα, δεν υπήρχε κανένας διεθνής κώδικας ιατρικής διοντολογίας, ιατρικής συνθήκης και κανονισμού και εξαγωγής πειραμάτων σε ανθρώπους. Όμως, τι κάνει τη διαφορά? Τη διαφορά την κάνει το γεγονός ότι ποτέ στο παρελθόν και ποτέ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν πραγματοποιήθηκαν πειράματα σε ανθρώπους με τη μαζικότητα που εφαρμόστηκαν στη διάρκεια του εθνικοσοσιαλισμού. Διότι στην περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού, όπως ακριβώς εξοντώθηκαν με αυτόν τον πληθυστικό, μαζικό, βιομηχανικό τρόπο, κατά κύριο λόγο οι Εβραίοι, αλλά και άλλες περιπτώσεις βεβαίως ανθρώπων, με την ίδια μαζικότητα εφαρμόστηκαν πειράματα σε ανθρώπους. Και εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο. Στην ναζιστική Γερμανία ναζιστικοποιήθηκε ακόμα και η επιστήμη. Τι θέλω να πω με αυτό? Νομικοί ήταν αυτοί οι οποίοι επινόησαν τους πολιτικούς νόμους. Πολιτικοί μηχανικοί ήταν αυτοί οι οποίοι επινόησαν, εφάρμοσαν, εκτέλεσαν τα σχέδια κατασκευής των ναζιστικών κτηρίων και της οδοπαίνων συγκέντρωσης. Αλλά κυρίως οι ιατροί ήταν αυτοί οι οποίοι όχι απλώς εξαναγκάστηκαν, αλλά προθυμοποιήθηκαν να εφαρμόσουν μία σειρά ιατρικών πειραμάτων σε βάρος ανθρώπων και μάλιστα με καλά μελετημένο, ομό, γραφειοκρατικό τρόπο και τέλεια σχεδίαση. Ο περισσότερος, μάλιστα διάβαζα τις προάλλες σε μια έρευνα ότι στα ερευνητικά αυτά προγράμματα, ερευνητικά εντός εισαγωγικών πάντων, εργάστηκαν πάνω από 200 Γερμανοί γιατροί. Δηλαδή η Γερμανία είχε μετατραπεί την περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού σε ένα απέραντο εργαστήριο πειραμάτων. Ινστιτούτα ιδιωτικά ή δημόσια, ερευνητικά κέντρα, δημόσια νοσοκομεία, πανεπιστημιακές κλινικές διεξήγαγαν εκτεταμένα ιατρικά πειράματα διαφόρων ειδών. Και βεβαίως δεν είναι μόνο ο Μέγκελε που οι περισσότεροι γνωρίζουν, έτσι. Ήταν πάρα πολλοί ιατροί και μάλιστα εξ αυτών κάποιοι είναι και εξαιρετικά γνωστοί και θα σας πω αμέσως. Μόλις πριν από ένα μήνα, αν ίσως διαβάσατε ας πούμε στα δημοσιογραφικά blogs εφημερίδες, στο Βερολίνο, θαύτηκαν 300 ιστοί που προέρχονταν από αντίστοιχο αριθμό ανθρώπων και πρόκειτο για τους ιστούς ανθρώπων οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε πειράματα στην πολύ γνωστή κλινική του Βερολίνου, τη Σαριτέ. Ο διευθυντής της κλινικής αυτής ήταν κάποιος, Χέρμαν Στίφερ, ήταν διευθυντής στην Πανεπιστημιακή, στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ανατομίας του Βερολίνου από το 1935. Και ο οποίος μελετούσε τις επιπτώσεις του στρες και του φόβου στους όρχες και στις οθήκες. Και οι ιστοί προέρχονταν βεβαίως από εκτελεσμένους, δηλαδή από εξοντωμένους ανθρώπους, οι οποίοι κρατούνταν είτε στη φυλακή του Πλάτενζεε, είτε στο γενικείο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ράβενσμπρουκ, όπου κατά κύριο λόγο κρατούνταν Εβραίοι κρατούμενοι. Μάλιστα, ο ίδιος καφιόταν το 1942 σε ένα βιβλίο του, το οποίο πραγματευόταν το Γενικό Όργανο Αναπαραγωγής, ότι είχε την δυνατότητα να έχει τις οθήκες 10 λεπτά μετά το θάνατό του ανθρώπου. Αυτό το οποίο κάνει εντύπωση όμως είναι ότι
τα συμπεράσματα των ερευνών του, παρά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξήχθησαν τα πειράματα αυτά, εξακολουθούν να θεμούνται σημαντικά για τη σύγχρονη γυναικολογία, γι' αυτό συγκρίνει μια πάρα πολύ τεράστια κουβέντα για την βιοειδική και για τη χρήση συμπερασμάτων από την εισαγωγή παρανόμων ιατρικών πειραμάτων. Να σας αναφέρω και άλλες περιπτώσεις πειραμάτων που διεξήχθησαν συγκέντρωση του εξοσκελισμού όπως Ναζί. Τεχνητές κατάψυξης, τεχνητές απόψυξης, επιβίωση από μεγάλα ύψη, μολυσματικοί παράγοντες. Και όταν λέμε μολυσματικούς παράγοντες εννοούμε, οι Γερμανοί γιατροί με τους σχέδιους τρόπους προκαλούσαν σε διάφορους ανθρώπους, κρατούμενους δηλαδή από τις ακόμη συγκέντρωσης κατά βάση, φυματίωση, κλινικό πυρετό, χολέρα, τύφο, ελονοσία, υπατήτηδα, ευλογιά, διφθερήτιδα ή χολέρα και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δοκιμάζονταν πάνω στους κρατουμένους διάφορα φάρμακα. Άλλες περιπτώσεις είναι τα γνωστά γενετικά πειράματα για την βελτίωση της αρίας φυλής, μαζικές πυρώσεις για την εξάλληψη των μη άριων, χορήγηση δηλητηρίων, αντιμετώπιση λοιμόξεων, λόγω χάρη ας πούμε κάποιοι κρατούμενοι μολύνονταν με βακτηρίδια τετάνου, αεριογόνου, γάνγκρενας και στριπτόκου, ανάπλαση οστών και μυών, νεύρων και μεταμοσχεύσεις, έκθεση σε ουσίες χημικού πολέμου, πειράματα τεχνητής ορειμοποίησης. Και επειδή σας έλεγα πριν ότι σε αυτή τη χωρία των γιατρών δεν υπήρχαν, δεν ήταν άγνωστοι αυτοί, έτσι. Λοιπόν, και την άγνωστοι στην οσομιατρικό κόσμο, στην ιατρική ιστορία. Ένας από αυτούς, ο οποίος διεξήγαγε πειράματα σε ανθρώπους, ήταν και ο Χας Άσπεργκερ. Είναι ο γνωστός γιατρός που έδωσε το όνομά του στο γνωστό σύνδρομο αυτισμού Άσπεργκερ. Και αυτό προέκυψε μέσα από μια πολύ καινούργια έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε μόλις το 2018. Ο Άσπεργκερ λοιπόν συνεργάστηκε στενά στο πρόγραμμα ευθανασίας, το γνωστό TAF-4, το οποίο εφάρμοζε την φιλετική πολιτική των Ναζί. Όπως επίσης σε αυτήν την χωρία συγκαταλέγεται και η πολύ γνωστή και μεγάλη φαρμακοβιομηχανία, η Bayer. Okay. Λοιπόν, η Bayer τι έκανε. Η Bayer αγόραζε παρτίδες ανθρώπων, παρτίδες γυναικών από το Auschwitz και εφάρμοζε πάνω στις γυναίκες αυτές πειράματα για την παραγωγή ή για την βελτίωση υπνοτικών χαπιών. Έχουν δημοσιευθεί προσφάτως κάποιες από τις επιστολές που έστελνε η Bayer στον διοικητή του στρατοπέδου του Auschwitz, τον Rudolf Hess και αργότερα τον Joseph Kramer, όπου μεταξύ άλλων τι λέει, τι ζητάει η Bayer. Σας παρακαλούμε να προετοιμάσετε μία παρτίδα 150 ηλιών γυναικών, σαν να μην αναφέρεται σε ανθρώπους, τις οποίες θα κανονίσουμε να συλλέξουμε στο ειδής μέρος. Σε μια άλλη επιστολή, λάβαμε την παρτίδα των 150 γυναικών. Η επιλογή σας είναι ικανοποιητική, παρότι οι υποκείμενοι είναι πολύ αδύνατοι και αδύναμοι. Θα σας κρατάμε ενήμερους για τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Και σε μια τρίτη επιστολή, τα πειράματα απέτυχαν. Οι υποκείμενοι πέθαναν. Θα σας γράψουμε σύντομα να σας ζητήσουμε να προετοιμάσετε μια άλλη παρτίδα. Η Bayer την εποχή εκείνη ήταν την κατοικία της IG Farben. Η IG Farben, η οποία έδρευε στο Auschwitz, δηλαδή ήταν το Auschwitz 3, το Monowitz, ήταν μια εταιρεία η οποία παρήλαγε το Zyklon B, το αέριο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Ναζί για να εξοντώνουν τους ανθρώπους στους θαλάμους αερίων. Και την κατοικία αυτής της εταιρείας ήταν η Bayer την εποχή εκείνη. Και ακολούθως αυτονομήθηκε. Λοιπόν, σας έκανα αυτή την μακρά εισαγωγή, έτσι για να σας βάλω λίγο στο κλίμα της περίοδου, διότι είναι απαραίτητη για να μιλήσουμε για το βιβλίο του Hans Joachim Lack. Ο Hans Joachim Lack λοιπόν ασχολήθηκε με μια ιδιαιτερότητα του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz, αναζητώντας, ερευνώντας τα αρχεία που αφορούσαν τις κρατούμενες γυναίκες στο Block 10. Το Block 10 ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ενός δίπατου κτηρίου μέσα στο στρατοπεδικό συγκρότημα, στο οποίο κρατούνταν, στο οποίο κρατήθηκαν 800 περίπου γυναίκες από διάφορες εθνικότητες, Βελγίδες, Γαλλίδες, Ολλανδέζες, Σλοβάκες, Τσέχες, Γερμανίδες, Πολωνέζες, αλλά και ένας
πάρα πολύ μεγάλος αριθμός Ελληνίδων. Λοιπόν, αυτές λοιπόν επιλέγονταν απευθείας από τη ράμπα, δηλαδή με το που έφταναν, τις επέλεγε προφανώς κάποιος από το ιατρικό team του Auschwitz και τις οδηγούσε στον Καρλ Κλάουμπεργκ. Ο Καρλ Κλάουμπεργκ ήταν ο γιατρός που διεξήγαγε εκτεταμένα πειράματα στο μπλοκ. Υπήρχαν βεβαίως και άλλοι, όπως ο Χορσούμαν, όπως ο Ρίτς και άλλοι. Οι οποίοι λοιπόν κάνανε πάνω σε αυτές τις γυναίκες πειράματα. Τι είδους πειράματα? Δοκιμές μεθόδων στήρωσης χωρίς εγχείρηση. Με την έγχυση καυστικού υγρού στις οθήκες. Ή δοκιμές μεθόδων στήρωσης με ακτίνες ρέντγκεν και μάλιστα πολλαπλές. Έρευνες πρόκλησης καρκίνου της μήτρας. Πειράματα βελτίωσης της θεραπείας του καρκίνου της μήτρας. Αιμοδοσία σε μεγάλες ποσότητες, μεταγγίσεις επίσης διαφόρων ομάδων αίματος και άλλα πολλά που θα διαβάσετε στο βιβλίο. Από τις 800 περίπου αυτές γυναίκες που είχαν επιλεγεί για να υποβληθούν σε αυτά τα πειράματα, μόλις οι 300 κατάφεραν να ζήσουν. Κατάφεραν να ζήσουν, τρόπος του λέει. Αυτές οι γυναίκες επέστρεψαν στις πατρίδες τους, εξοντωμένες και σωματικά και ψυχικά. Διότι πολλές από αυτές αδυνατούσαν να τεκνοποιήσουν, πολλές από αυτές επέστρεψαν διαλυμένες, με διαλυμένο ψυχικό κόσμο και κουβαλούσαν μία ντροπή για την οποία δεν μιλούσαν ποτέ. Για να μπορέσει να γράψει αυτό το βιβλίο ο Hans Joachim Lack, έπρεπε ωστόσο να κάνει μία τεράστια εξοπλιστική έρευνα, βουτώντας κυριολεκτικά σε ένα πλήθος αρχείων και αρχαιακών διαθεσιμοτήτων, όπως ήταν ιατρικοί φάκελοι, υπηρεσιακοί φάκελοι, αυτογεωγραφίες, έκανε συνεντεύξεις με επιζήσασες θύματα των πειραμάτων, με απογόνους αυτών των θυμάτων και κάπως έτσι κατόρθωσε να κάνει και ταυτοποίηση των θυμάτων και εδώ είναι το σημαντικό στο βιβλίο, διότι βιβλία για ή δημοσιεύματα, εν πάση περιπτώσει, και τα ιατρικά πειράματα που εφάρμοσαν οι Ναζί στη διάρκεια της εθνικοσοσιαλιστικής περίοδου, αλλά και στις αυτοκρατοσυγκέντρωσεις έχουν γραφτεί πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Όμως, πρώτη φορά γράφεται ένα βιβλίο στο οποίο ο συγγραφέας επιχειρεί να δώσει όνομα στα θύματα. Ταυτοποίηση. Και μέσα από την ταυτοποίηση, διότι το βιβλίο του δεν είναι μια στιγμή αναφορά ιατρικών πειραμάτων, έτσι. Ο Λάγκ μπαίνει μέσα στις ζωές τους. Ερευνά το παρελθόν αυτού του γυναικών. Από ποιες χώρες, από ποιες πόλεις προέρχονται. Ποια ήταν η οικογενειακή τους κατάσταση. Ποια ήταν η επαγγελματική τους κατάσταση. Αν ήταν ή δεν ήταν παντρεμένες. Αν είχαν ή δεν είχαν παιδιά. Όπως επίσης προσπαθεί να εξακριβώσει και ποιες είναι και οι σχέσεις μεταξύ των κρατουμένων όσο καιρό παρέμεναν κρατούμενες σε αυτό το συγκεκριμένο μπλοκ κατά τη διάρκεια της υποβολής τους σε πειράματα. Ακόμα αναδεικνύει και τις ταξικές τους διαφορές και τις διαφορετικότητες μεταξύ Εβραίων που προέρχονταν από διαφορετικές χώρες. Όπως επίσης προσπαθεί να διερευνήσει και το μετά, δηλαδή πώς οι γυναίκες αυτές επέστρεψαν στις χώρες τους, στις πατρίδες τους, στις πόλεις τους και τι απέγιναν αυτές οι γυναίκες. Κατόρθωσαν να δημιουργήσουν ποτέ οικογένεια. Έκαναν παιδιά, δεν έκαναν παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή πέρα από τον εξοδικιστικό τρόπο με τον οποίο σκύβει στα αρχεία, αυτό το οποίο συγκινεί είναι η διακριτικότητα του και η ευαισθησία με την οποία ρίχνει το βλέμμα του στις ζωές αυτών των γυναικών. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με έφερε πάρα πολύ να δω και το είδα στο βιβλίο, είναι ότι ο Λάγκ, με την αφορμή αυτή, επικαιροποιεί μια παλιότερη κουβέντα
αλλά με σύγχρονους πλέον όρους για την βιοειθική. Λίγο πιο δυνατά, σας προσπαθούμε να ακούσουν. Το προσπαθούμε. Μην είναι μάλλον. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι, όπως είπα και πριν, ότι δεν υπήρχε κανένα κώδικα ιατρικής οδοντολογίας, κανένα κώδικα διεξαγωγής πειραμάτων σε ανθρώπους μέχρι το 1947. Όταν έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης, η γνωστή δίκη της Νιρεμβέργης, στην οποία προσήκησαν ως κατηγορούμενοι και γιατροί, μετά την ολοκλήρωσή της, αυτή η δίκη προκάλεσε για πρώτη φορά στο Διεθνές Δίκαιο την κατάρτιση ενός διεθνούς κανονισμού, κώδικα δηλαδή, ιατρικής διεοντολογίας και διεοντολογίας διεξαγωγής ιατρικών πειραμάτων. Αυτός ο κώδικας επικαιροποιήθηκε την αμέσως επόμενη χρονιά με μια άλλη, ας το πούμε, σύμβαση της Γενέβης, έτσι, 1948, και έκτοτε εξακολουθεί να γίνεται πολλή συζήτηση γύρω από τα ιατρικά πειράματα. Πολύ πρόσφατη είναι και η είδηση ότι τρεις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας έχουν υποβάλει σε ιατρικά πειράματα ανθρώπους, εισπνέοντας καυσαέρια, και αυτό ξεσήκωσε ως γνωστόν έναν τεράστιο σάλο. Πέρα λοιπόν ότι επικαιροποιεί αυτή την κουβέντα γύρω από το κατά πόσον είναι επιτρεπτά αυτά τα ιατρικά πειράματα και κάτω από ποιους κανόνες και σε ποιο πλαίσιο, ανοίγει και μία πολύ καινούργια κουβέντα για την αποκάλυψη της δραστηριότητας των ερευνητικών Ινστιτούτων που λειτουργούσαν στην περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού στη Γερμανία και διεξήγαγαν πειράματα. Το δικό μου το μεγάλο ερώτημα είναι, με αφορμή αυτό το βιβλίο, άραγε πόσο νομιμοποιείται η σύγχρονη ιατρική να αξιοποιεί τα τεκμήρια και τα συμπεράσματα από πειράματα που διεξήγαγαν Ναζί γιατροί την περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού και ενδεχομένως είναι χρήσιμα στη σύγχρονη έρευνα ή όχι. Κλείνοντας, για να δώσω τον λόγο στον Hans Joachim Lack, θα ήθελα να πω ότι πανευρωπαϊκά την πρώτη αναφορά για τα πειράματα που συνέβαιναν στο μπλοκ 10 του Auschwitz την έχει κάνει ένας Έλληνας Εβραίος, ο Ισαάκ Ματαλάσσο. Και έχω εδώ μάλιστα το βιβλίο του, το οποίο είναι συλλεκτικό, σπάνιο, είναι αυτό εδώ. Εκδόθηκε μόλις το 1948 στη Θεσσαλονίκη. Ο Ισαάκ Ματαλάσσο ήταν γιατρός, θεσσαλονικιός Εβραίος, ο οποίος κατόρθωσε να διαφύγει της σύλληψης και να σωθεί χάρη στην αντίσταση στα βουνά, όπου προσέφερε τις υπηρεσίες του ως γιατρός, και ο οποίος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετά την λήξη του πολέμου, και όταν ήρθαν οι πρώτες Εβραίες κρατούμενες σαλονικές στην Θεσσαλονίκη, τις ανέλαβε ως γιατρός και εκεί διαπίστωσε το φρικιαστικό. Αυτό το οποίο αντιλήφθηκε, αυτό το οποίο συνέβαινε στο Auschwitz. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μόνο μία από την πολύ λιτή αναφορά του σε τρεις σελίδες που κάνει στο βιβλίο. Ναι, είναι λοιπόν ο πρώτος ο οποίος αντιλαμβάνει ότι κάτι συμβαίνει. Από το 1948 κύλησε πολύ νερό, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, μέχρι ότου η έρευνα να δικαιώσει τις υποψίες του Ματαλάσσο ότι στο Auschwitz υπήρχε μία εκτεταμένη χρήση ανθρώπων ως πειραματόζωα για διάφορους τρόπους. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που παίρνω εγώ το μικρόφωνο, αλλά ο κ. Λάνη επιμένει να κάνω εγώ μια μικρή ομιλία, πραγματικά μικρή.
σχετικά με τη μετάφραση και τους λόγους που ανέλαβα το βιβλίο αυτό. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, ήμουν δεν ήμουν 7 χρονών όταν ένα καλοκαίρι με έστειλαν οι γονείς μου στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Κλικής, στις εξαδέρφες της μητέρας μου, για να ησυχάσει εκείνη λίγο από μένα, αλλά και για να μυρίσω λίγο άρωμα Μεγαλούπολης. Μεταξύ άλλων ωραίων βιωμάτων, είχα και ένα που δεν μπόρεσα να το εξηγήσω τότε. Η νεότερη θεία μου, η γλυκιά Φανή, είχε μία φίλη, την Άντα, που ερχόταν συχνά στο σπίτι και σιγοψιθύριζε με οι δυο τους κοριτσίστικα νέα και τα όνειρά τους. Δεν με ενδιέφεραν και πολύ. Μια μέρα όμως είχε ήδη καλοκαιριάσει για τα καλά. Η Άντα φορούσε ακόμη μακριά μανίκια και εγώ απορούσα γιατί. Οπότε τη βλέπω που σήκωσε λίγο το μανίκι της και έδειξε στη Φανή κάτι στο μπράτσο της. Ήταν ένα νούμερο και η θεία μου η Φανή, βλέποντας την απορία στα μάτια μου, έβαλε αμέσως το δάχτυλο μπροστά στο στόμα, μην τύχει και ρωτήσω τι σήμαινε αυτό. Ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή με το θέμα των Εβραίων και χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια να διαβάσω Γιώργο Ιωάννου και Ντίνο Χριστιανόπουλο, μέσω της λογοτεχνίας δηλαδή, για να συνειδητοποιήσω ποια ήταν η Άντα και τι ζητούσε το νούμερο εκείνο στο μπράτσο της. Πάνω από 60 χρόνια αργότερα, παντρεμένη μια ζωή ολόκληρη με Γερμανό και πολιτογραφημένη στη Γερμανία, στην προσπάθειά μου να κάνω με τον εκδοτικό οίκο Ρωμιοσύνη και τις μεταφράσεις μας στα γερμανικά, κάπως περισσότερο γνωστή την νεότερη ελληνική λογοτεχνία στο γερμανόφωνο χώρο, αποφάσισα να αφιερώσω ένα συλλογικό τόμο στη σειρά των ανθολογιών μας, μέσω των οποίων έπαιρναν το λογοτεχνικό λόγο περισσότεροι Έλληνες συγγραφείς, μια και δεν υπήρχαν δυνατότητες να παρουσιάσουμε με μονογραφίες όλους όσους θέλαμε και έπρεπε, με θέμα αυτή τη φορά λογοτεχνικές αναφορές τόσο από χριστιανούς όσο και από Εβραίους συγγραφείς για τους Έλληνες Εβραίους και τη ζωή τους πριν, στη διάρκεια και μετά το Ολοκαύτωμα. Ο τίτλος δανεισμένος από το συγκινητικό ποίημα του Γιώργου Ιωάννου «Τη Ζώνεν Μπλούμεν Τε Γιούντν» «Τα ηλιοτρόπια των Εβραίων». Ήταν μια επίπονη δουλειά με πολλές δυσκολίες, αναστολές, ακόμα και αντιδράσεις από μερικούς αυτόπτες στην κυριολεξία μάρτυρες, αλλά τελικά το βιβλίο εκδόθηκε και είχε μάλιστα και μια ανάλογη επιτυχία. Και πριν 2 χρόνια ήρθε η πρόταση από τον εκδοτικό οίκο University Studio Press της Θεσσαλονίκης να μεταφράσω το βιβλίο αυτό του Hans Joachim Lang, το οποίο παρουσιάζουμε απόψε. Δεν σας κρύβω ότι είπα σχετικά αφελώς το ναι, μην μπορώντας να φανταστώ τι θα σήμαινε για μένα το θέμα γενικότερα, αλλά και οι λεπτομέρειες, η γεμάτη ένταση αφήγηση, οι αλήθειες και η τρομερή πραγματικότητα που δεν εξαγνιζόταν κατά κάποιο τρόπο όπως τη λογοτεχνία από κάποια ποιητική υπέρβαση, αλλά ήταν η γνήσια κόλαση. Με τη βοήθεια, τις συζητήσεις και τη συμμετοχή στο δράμα μου της μετάφρασης, φίλων και αγαπητών ανθρώπων, έφτασε καθυστερημένα μεν, αλλά και με ανακούφιση στην πραγμάτωσή της, με την αξιέπαινη και υποδειγματική επιμέλεια και φροντίδα του εκδοτικού οίκου. Χαίρομαι που μπορούμε σήμερα να έχουμε το βιβλίο στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, σήμερα το βιβλίο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ πως έρθετε εδώ. Είμαστε λίγο ελληνικά πριν πολλά χρόνια και τώρα ξέχασα όλα. Deswegen bin ich froh, dass Nike Altenayer mit mir dabei ist und
das erzählen kann, wie ich mich selber vorstellen möchte und ihm etwas zu meinen Motivationen sagen. Das ist es. Και γι' αυτό χαίρεται πολύ που είμαι και εδώ για να μπορέσουμε να συνοηθούμε και να μπορώ να σας μεταφέρω τους λόγους που έγραψε γι' αυτό το βιβλίο και γενικότερα τη σχέση του με την Ελλάδα, ειδικά σε αυτό το θέμα. Aber zuerst möchte ich ganz herzlich danken Ihnen, Herr Loyos, ist das richtig ausgesprochen? Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, in die Tiefe einzusteigen dieses Buches und das Buch ein bisschen vorzustellen. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λιόλιο για την εισαγωγή του, τη μεγάλη εισαγωγή του, που υπήρξε και μια εισαγωγή στο δικό του βιβλίο. Χαίρεται που τον γνωρίζει και τον ευχαριστεί πολύ για την παρουσία του εδώ. Und bedanken möchte ich mich natürlich ganz besonders auch bei der Verlegerin dieses Buches, Frau Michani. Es ist nicht ganz selbstverständlich, heutzutage, wo es sowieso sehr schwierig ist, Bücher zu produzieren und an die Leser zu bringen. Zunächst einmal, sie ist für den Inhalt nicht verantwortlich, aber sie hat ein sehr schönes Buch, ihr Verlag hat ein sehr schönes Buch produziert. Und ich habe auch erleben dürfen, dass sie ein wunderbares Team hat. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Επιπλέον θέλει να μην ξεχάσει να ευχαριστήσει την κυρία Φρόσο Μιχάλη για την απόφασή της να πάρει αυτό το βιβλίο και να το εντάξει στα βιβλία που εκδίδει. Πράγμα που γενικώς σήμερα δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί όπως ξέρουμε το βιβλίο περνάει μια μεγάλη κρίση και από την άλλη μεριά με το θέμα αυτό, το οποίο στην αρχή δεν μπορούσε να ξέρει τόσο καλά, αλλά με μια συνέστηση και μια διέστηση μάλλον, κατάφερε να πάρει αυτή την απόφαση και την ευχαριστεί πολύ για την παρουσία της μαζί με όλο το team της συνεδέφους στον εκδοτικό οίκο και αισθάνεται υποχρεωμένος για την τόση φροντίδα που κάνει για το βιβλίο αυτό. Sie wissen, dass es Bücher schwer haben in diesen Zeiten und ich rede jetzt nicht nur über mein Buch. Deswegen, wir sind auch hier in einer Bibliothek, also schätzen Sie weiterhin die Bücher und bleiben den Verlagen treu. Δεν θέλουμε κάνει διαφήμιση μόνο στο δικό του βιβλίο. Όλοι ξέρουμε πόσες δυσκολίες έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα τα βιβλία και τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια τόσο ωραία βιβλιοθήκη, μας καλεί όλους να βοηθήσουμε ώστε το βιβλίο να αποκτήσει ξανά την σημασία του και να έχει καλό μέλλον. Also fast auf den Tag genau, vor 40 Jahren bin ich zum ersten Mal nach Kirchner gekommen. Über Korfu, Athen, gelangte ich nach Chania. In der dortigen Altstadt kam ich mit einem Händler ins Gespräch, der von den Nazis nach Mauthausen deportiert worden war. Er war der erste KZ-Überlebende, den ich persönlich kennengelernt habe. Damals war noch nicht absehbar, dass die Beschäftigung mit der Shoah für mich ein lebensbestimmendes Thema werden könnte. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, περίπου σαν σήμερα πριν από 40 ολόκληρα χρόνια, ήρθα στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Μέσω Κέρκυρας και Αθήνας έφτασα στα Χανιά. Εκεί, στην παλιά πόλη, έπιασα κουβέντα με έναν έμπορο, ο οποίος είχε εκτοπιστεί από τους Ναζί στο στρατόπεδο του Mauthausen. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώριζα προσωπικά, ο οποίος είχε επιζήσει από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεων. Τότε δεν μπορούσα ακόμη να προβλέψω ότι η ενασχόλησή μου με το ολοκαύτωμα θα γινόταν για μένα ένα θέμα που θα καθόριζε τόσο ουσιαστικά τη ζωή μου. Zwei Jahre später, also 1981, die Südwestdeutsche Universitätsstadt Tübingen nahe Stuttgart erstmals Juden einlud,
die in der Nazizeit aus Tübingen vertrieben worden waren, hatte ich die Gelegenheit, diese Frauen und Männer eine Woche lang zu begleiten. Ich lernte dabei mit ihren Augen die Stadt, in der ich seit meinem Studium lebe, aus einer völlig anderen Perspektive kennen. Όταν δύο χρόνια αργότερα η νοτιοδυτική πανεπιστημιακή πόλη Τούμπιγκεν, που βρίσκεται κοντά στη Στουτγκάρδη, προσκάλεσε για πρώτη φορά Εβραίους, οι οποίοι είχαν εκδιωχθεί την εποχή των Ναζί από το Τούμπιγκεν, είχα την ευκαιρία να συνοδεύσω εκείνους τους άντρες και τις γυναίκες για μία εβδομάδα. Έμαθα έτσι στο διάστημα αυτό να γνωρίσω με τα δικά τους μάτια την πόλη όπου ζούσα από το τότε που άρχισε τις σπουδές μου, από μια εντελώς άλλη απόψη. Damals hatte ich gerade meine Promotion beendet und war aussichtsreicher Kandidat auf eine Stelle als Lektor an der Universität Thessaloniki. Ich absolvierte dort einen Griechisch-Intensivkurs, einen kleinen Nachgeschmack haben Sie ja mitgekriegt, und ich hatte mich in Gedanken bereits darauf eingestellt, fortan in Griechenland zu leben. Aber ich bekam diese Stelle nicht, sondern blieb in Deutschland und wurde Journalist. Daneben begann ich mit Forschungen über historische Themen, denen ich mich im journalistischen Alltag nicht intensiv genug widmen konnte. Την εποχή εκείνη είχα μόλις περατώσει τη διδακτορική μου διατριβή και ήμουν επίδοξος υποψήφιος για μια θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως διδάσκαλος της γερμανικής γλώσσας. Επισκέφθηκα στη Θεσσαλονίκη ένα εντατικό μάθημα νεοελληνικών και με τη φαντασία μου είχα ήδη προετοιμαστεί να ζήσω από εκεί και πέρα στην Ελλάδα. Μα τη θέση αυτή δεν την πήρα, άρα παρέμεινα στη Γερμανία και έγινα δημοσιογράφος. Συγχρόνως, ωστόσο, ξεκίνησα την έρευνα πάνω σε ιστορικά θέματα, στην οποία όμως στην καθημερινότητα της δημοσιογραφίας δεν μπορούσα να αφοσιωθώ όπως θα ήθελα. Als ich in den frühen 1980er Jahren davon las, dass nach der Befreiung von Straßburg Ende 1944 der Anatomieprofessor August Hirt nach Tübingen geflüchtet war, wollte ich mehr wissen und über eines der bizarrsten NS-Verbrechen, von denen ich bis dahin gehört hatte. Auf Hirts Betreiben waren 1943 aus Auschwitz 86 jüdische Häftlinge ins Elsass deportiert und dort in dem Konzentrationslager Strückhof ermordet worden. Denn Hirt wollte die wissenschaftliche Sammlung seines anatomischen Instituts in Straßburg mit Skeletten von Juden ergänzen. Die Leichen wurden aus verschiedenen Gründen nicht mehr zu Skeletten präpariert. Nach dem Krieg wurden sie, weil niemand ihren Namen kannte, anonym auf dem jüdischen Friedhof von Straßburg beerdigt. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 80 διάβασα στις εφημερίδες ότι ο καθηγητής ανατομίας August Hirt μετά την απελευθέρωση του Στρασβούργου το 1944 είχε καταφύγει στο Τούμιν, ήθελα να μάθω περισσότερο για ένα από τα πιο τραγελαφικά εγκλήματα των Ναζί που είχα ως τότε ακούσει. Με παρακίνηση του Hirt είχαν μεταφερθεί το 1943 στην Αλσατία 86 Εβραίοι κρατούμενοι και δολοφονήθηκαν στο εκεί στρατόπεδο συγκεντρώσεως Στρούτχοφ. Και αυτό γιατί ο Hirt ήθελε να συμπληρώσει την επιστημονική συλλογή του Ινστιτούτου του της Ανατομίας με σκελετούς Εβραίων. Τα πτώματά τους, ωστόσο, δεν παρασκευάστηκαν σε σκελετούς, για διάφορους λόγους. Μετά τον πόλεμο, κυδεύτηκαν, μια και κανείς δεν γνώριζε τα ονόματά τους, ανώνυμα, στο εβραϊκό νεκροταφείο του Στρασβούργου. In sechsjähriger Forschungsarbeit habe ich die 86 Opfer identifiziert. Und zu meiner großen Überraschung fand ich heraus, dass ziemlich genau die Hälfte davon Juden aus Thessaloniki waren. Nichts hatte ich bis dahin von Salonikis jüdischer Vergangenheit gewusst, zumal in den Reiseführern jener Jahre von der Shoah und anderen Katastrophen nicht die Rede war. Und in Thessaloniki selbst, wohin ich seit 1980 regelmäßig zu Besuch komme,
hatte es nirgendwo irgendwelche Hinweise gegeben. Κατά τη διάρκεια εξετούς ερευνητικής εργασίας, μπόρεσα να ταυτοποιήσω και τα 86 θύματα. Και έμεινα κατάπληκτος όταν διαπίστωσα ότι σχεδόν ακριβώς η μισή από τους φωνευθέντες ήσαν Εβραίοι από τη Θεσσαλονίκη. Τίποτα απολύτως δεν γνώριζα ως τότε για το εβραϊκό παρελθόν της Θεσσαλονίκης, τη στιγμή μάλιστα που στους ταξιδιωτικούς οδηγούς εκείνων των χρόνων δεν γινόταν ο παραμικρός λόγος ούτε για το ολοκαύτωμα, ούτε για άλλες ανάλογες καταστροφές. Και στην ίδια τη Θεσσαλονίκη, που από το 1980 και έπειτα την επισκέπτομαι συνεχώς, δεν υπήρχαν πουθενά κάποιες ανάλογες ενδείξεις. Während meiner Recherchen habe ich herausgefunden, dass alle 29 weiblichen Opfer dieses Verbrechens in Auschwitz in Block 10 selektiert worden waren. In der veröffentlichten Literatur war über diesen Block wenig zu erfahren und noch weniger über die Frauen, die darin gefangen waren. Also begann ich mit meinen Recherchen von neuem. Noch mehr Personen im Fokus, wieder weltweit. Rund 800 jüdische Frauen im Block 10 und weitere 150 jüdische Frauen nach der Verlegung des Blocks im Sommer 1944 in ein neues Gebäude außerhalb des Stammlagers, dort Block 1 genannt. Nicht alle Frauen waren durchgängig in diesem Block und nie mehr als rund 400 zur gleichen Zeit. Die Fluktuation war also groß. Unter den ersten Frauen, die dort eingewiesen wurden, waren dort knapp über 100 jüdische Frauen aus Thessaloniki. Also mittlerweile weiß ich, dass es etwa 135 waren. Sie alle zu identifizieren, ist mir bislang noch nicht gelungen. Erst etwa die Hälfte. Στη διάρκεια των ερευνών μου, βρήκα ότι και τα 29 γυναικεία θύματα αυτού του εγκλήματος είχαν επιλεγεί στο Auschwitz για το Block 10. Στην ωστότε δημοσιευμένη βιβλιογραφία υπήρχαν ελάχιστες πληροφορίες για το Block αυτό και ακόμα λιγότερες για τις γυναίκες που ήσαν φυλακισμένες εκεί μέσα. Έτσι ξανάρχισα πια τις έρευνές μου από το και από την αρχή. Και τώρα, ακόμη περισσότερα πρόσωπα στο κέντρο της έρευνας και πάλι παγκοσμίως. 800 συνολικά Εβραίες γυναίκες στο Block 10 και επιπλέον άλλες 150 Εβραίες γυναίκες αφότου μεταφέρθηκε το Block το καλοκαίρι του 1944 σε ένα καινούριο κτίριο, εκτός του κυρίου στρατοπέδου, που εκεί ονομαζόταν Block 1. Σε τούτο το Block δεν βρίσκονταν διαμιάς όλες οι γυναίκες μαζί και συνεχώς και ποτέ πάνω από 400 στο ίδιο διάστημα. Που σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις ήσαν συχνές. Μεταξύ των πρώτων γυναικών που οδηγήθηκαν στο Block 1, βρίσκονταν πάνω από 100 Εβραίες γυναίκες από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γνωρίζω ότι ήταν τουλάχιστον 135. Την ταυτοποίηση του συνόλου των γυναικών αυτών δεν μπόρεσα ως τώρα να φέρω εις πέρας. Natürlich werde ich immer wieder gefragt, warum ich über so lange Zeit hinweg derart intensiv über diese NS-Verbrechen recherchiere. Familiäre Bezüge habe ich weder zu den Tätern noch zu den Opfern. Selbstverständlich geht es mir um das Andenken an die Opfer. Aber ich bin kein Mitarbeiter einer staatlichen Friedhofsverwaltung. Wer mich näher kennt, weiß, dass ich sehr lebenszugewandt bin. Darum interessiert mich insbesondere auch das Leben, aus denen die Betroffenen dieser Verbrechen herausgerissen wurden. Ich will die konkreten Menschen hervorheben. Und in diesem Sinne habe ich meine beiden Bücher deren Angehörigen gewidmet, mit denen ich in einigen Fällen auch gemeinsam daran arbeite, die Lebenslinien freizulegen. Φυσικά, με ρωτούν συχνά και επανειλημμένα, γιατί εδώ και τόσα χρόνια κάνω έρευνες τόσο εμβατικά για τα εγκλήματα των εθνικοσοσιαλιστών. Οικογενειακές σχέσεις δεν έχω ούτε με τους δράστες, ούτε με τα θύματα.
αλλά δεν είμαι ούτε συνεργάτης κάποιας κρατικής διεύθυνσης νεκροταφείων. Όποιος με γνωρίζει αρκετά, ξέρει ότι είμαι ένα πολύ κοινωνικό όνομα. Γι' αυτό και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ζωή των ανθρώπων αυτών, από την οποία ξεκληρίστηκαν και έγιναν θύματα εγκλημάτων. Επιθυμώ να εξάρω τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Με τούτο το νόημα αφιέρωσα και τα δυο βιβλία στους συγγενείς τους, με τους οποίους σε ορισμένες περιπτώσεις συνεργαστήκαμε για να αποκαλύψουμε τον τρόπο ζωής τους. Eine bestimmte Mission verfolge ich mit meinen Forschungen nicht. Wie hoffentlich alle wünsche ich, dass sich Auschwitz nicht wiederholt. Die Maßstäbe dafür beziehe ich jedoch nicht aus Auschwitz, denn das würde Auschwitz unnötigerweise einen Sinn geben. Ich beziehe die Maßstäbe aus den Menschenrechten, die auf vielfältige Freiheitskämpfe zurückgehen. Wären sie eingehalten worden, hätte es erst gar kein Auschwitz gegeben. Με τις έρευνές μου δεν εκτελώ καμιά συγκεκριμένη αποστολή. Όπως όλοι μας, ελπίζω κι εγώ και εύχομαι να μην επαναληφθεί ποτέ πια το Auschwitz. Τα μέτρα και τα σταθμά, ωστόσο, δεν τα σχετίζω με το Auschwitz, γιατί αυτό θα μπορούσε να προσδώσει χωρίς λόγο στο Auschwitz κάποιο νόημα. Τα μέτρα και τα σταθμά μου τα εξάγω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, που προέρχονται από ποικίλους απελευθερωτικούς αγώνες. Αν αυτά τα δικαιώματα είχαν κρατηθεί δε όντως, δεν θα υπήρχε ίχνος Auschwitz. Dies ist meine persönliche Sicht, aber ich weiß, dass man es auch anders sehen kann und dass spätere Generationen zu neuen Bewertungen kommen werden. Gerade darum ist es so wichtig, dass die faktischen Grundlagen stimmen. Insofern verstehe ich mich in erster Linie als ein Grundlagenforscher, der möglichst genau die Verbrechen dokumentiert. Was den Block 10 betrifft, möchte ich den Alltag und die Abläufe möglichst genau beschreiben, vor allem aber aus der Perspektive der Opfer beschreiben, die ich aus der Anonymität herausholen möchte. Das klingt banal, ist aber eine enorme Herausforderung angesichts der zerstörerischen Möglichkeiten heutzutage, Fake News in die Welt zu setzen und zu verbreiten. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά ξέρω πως κανείς μπορεί να βλέπει τα πράγματα και αλλιώς και ότι οι επερχόμενες γενιές μπορεί να τα εκτιμήσουν διαφορετικά. Για τον λόγο αυτό είναι τόσο σημαντικό να είναι σωστές και ακέραιες οι βάσεις. Επομένως, θεωρώ τον εαυτό μου κατά πρώτο και κύριο λόγο ως ερευνητή βάσης, ο οποίος τεκμηριώνει όσο το δυνατόν επακριβώς τα εγκλήματα. Ως προς τον Block 10, επιθυμώ να περιγράψω την καθημερινότητα και τις εξελίξεις όσο το δυνατόν πιο πιστά, κυρίως από την οπτική γωνία των θυμάτων, τα οποία θέλω να βγάλω από την ανωνυμία. Ακούγεται κοινότυπο, αλλά είναι μια τεράστια πρόκληση μπροστά στις σημερινές καταστροφικές δυνατότητες, να μπορεί δηλαδή να δημοσιεύει οποιοδήποτε και να διαδίδει ψευδείς ειδήσεις, τα λεγόμενα fake news. Ich freue mich darüber, dass meine Arbeit nun gerade auch in meinem geliebten Griechenland Resonanz findet. Und es wäre schön, wenn Sie und andere mich bei meinen weiteren Recherchen unterstützen würden. Noch mehr über diese teils verschütteten Biografien der Opfer herauszufinden. Aber auch dabei, dass diese Geschichte nicht vergessen wird. Χαίρομαι που η δουλειά μου βρίσκει τώρα πύχηση και σε αυτήν την αγαπημένη μου χώρα, την Ελλάδα. Και θα ήταν υπέροχο, αν και εσείς, όπως και άλλοι, θα με υποστηρίζετε σε νέες μου έρευνες, να ανακαλύψω κι άλλα στοιχεία σε τούτες τις συχνά καταχωνιασμένες βιογραφίες των θυμάτων, καθώς και στην προσπάθεια να μην ξεχαστεί ποτέ η ιστορία αυτή. Ευχαριστώ.